Πάμε στο Βόλο όμως, γιατί και εκεί η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη σε πολλές περιοχές. Ίδια εικόνα είναι παντού. Ίδια εικόνα με τους ανθρώπους να απευθύνουν έκκληση κυρίως για βασικά πράγματα. Δηλαδή νερό, τρόφιμα, τα φάρμακά τους. Έχουν βγει μπουλντόζες. Η κυρία Μαρία Γιολβάς είναι μαζί μας. Είναι μία κάτοικος εκεί της περιοχής του Βόλου. Υπάρχουν και σχετικές εικόνες που θα δούμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Εμείς είμαστε εδώ στα μπαλά του Βόλου, θεωρούμαστε κέντρο. Είμαστε 2 λεπτά πραγματικά από το κέντρο, προς το λιμάνι. 3 μέρες έχουμε πλημμυρίσει, στο 1,5 μέτρο έφτασε. Όλα τα ισόγειτα σπίτια καταστράφηκαν. Όλα τα αυτοκίνητα που ήταν εδώ καταστράφηκαν. 3 μέρες τώρα δεν ήρθε κανένας. Ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον. Η περιφέρεια το πετάει στο Δήμο, ο Δήμος το πετάει στο λιμενικό, το λιμενικό το ξαναπετάει στο Δήμο. Μετά από 3 μέρες θυμήθηκαν σήμερα να έρθουν να σπάσουν το τείχος μπροστά στο λιμάνι για να φύγουν τα νερά προς τη θάλασσα και κατέφεραν μια τρύπα στο νερό, διότι δεν είναι νερά, είναι λάσπη. Ναι. Έχει 1 μέτρο λάσπη. Εγώ χθες πήγα μέχρι το ΚΤΕΛ με τα πόδια. Έβαλα σε κίνδυνο τη ζωή μου και δεν μπορούσα να προχωρήσω από τη λάσπη για να πάω να φορτίσω τα κινητά και να πάρω νερά και φαγητό. Και ξαναγύρισα πίσω. Είναι λάσπη. Εδώ βλέπουμε τώρα εικόνες με εξκαυκά μηχανήματα ουσιαστικά να κουβαλάνε παλέτες με νερά για να σας τα δώσουν από τα μπαλκόνια. Οι άνθρωποι που είναι πάνω στα μηχανήματα είναι κάτοικοι των παλαιών. Οι ίδιοι οι κάτοικοι ανέβηκαν πάνω στα μηχανήματα και πήραν πρωτοβουλίες και μείναν νερά. Και βλέπουμε τις εικόνες, επειδή ίσως να μην είναι απολύτως κατανοητές, έξω από τα σπίτια σας έχει ένα παχύ στρώμα λάσπης. Είναι όλο λάσπη. Πάνω από. Κοίτα τον τροχόσπιτο Γιάννη πίσω και το αυτοκίνητο. Πρέπει να είναι πάνω από 1 μέτρο η λάσπη, τώρα μιλάμε. Είναι αυτό σας εξηγώ. Είναι λάσπη. Η λάσπη δεν μπορεί να φύγει αν ανοίξει το τείχος αν δεν τη σπρώξει. Δηλαδή σπάσαν το τυχείο για να φύγουν τα νερά και έχει παραμείνει ένα παχύ στρώμα λάσπης απ' έξω που δεν σας επιτρέπει να ανακινηθείτε. Βλέπεις ότι και τα αυτοκίνητα που είναι ακινητοποιημένα είναι μέχρι τον ουρανό χωμένα μέσα στη λάσπη. Και τώρα εσείς λέτε ότι οι κάτοικοι εκεί πέρα της περιοχής από μόνοι σας αυτοδιοργανωθήκατε και μεταφέρετε νερά στα σπίτια πάνω. Από μόνοι μας από το πρωί παίρνουμε τηλέφωνα. Οι 2 συγκεκριμένοι κάτοικοι πήγανε μια μπουλντόζα του Δήμου και ανέβηκαν πάνω και αυτοί οι 2 κάτοικοι είναι που μοιράζουν νερά. Οδηγάει, είναι του Δήμου που οδηγάει ο οδηγός, αλλά οι 2 άνθρωποι που μοιράζουν νερά είναι κάτοικοι. Εντάξει, απίστευτες είναι οι εικόνες αυτές που μας στέλνετε. Και... Είναι, δεν ξέρω πού ζω, σε τριτοκοσμική χώρα. Πραγματικά δεν ξέρω. Ζω στο κέντρο του Βόλου, δεν είναι δυνατόν. Εσείς φιλοξενείτε και άλλους ανθρώπους εκεί τώρα, πέρα από τους ενίκους της πολυκατοικίας. Παρακαλώ. Φιλοξενείτε και άλλο κόσμο εκεί στην πολυκατοικία, εκτός από όσοι είστε μόνιμοι ένικοι. Πόσοι ήταν στα ισόγεια, τα σπίτια ανέβηκαν στον πρώτο, στο δεύτερο όροφο, όλοι αυτό κάνανε. Στα ισόγεια τα σπίτια καταστράφηκαν. Μάλιστα. Καταστράφηκαν. Ναι, μα βλέπουμε δηλαδή, τις εικόνες. Παρακαλάμε 2 μέρες, χθες που είχε κόψει, να έρθουν να καθαρίσουμε την μπουλντόζα τη λάσπη, να μπορέσουμε κι εμείς να αρχίσουμε να καθαρίζουμε, να φύγουμε τουλάχιστον, γιατί δεν έχουμε ούτε ρεύμα ούτε νερό. Μάλιστα. Και τίποτα, δεν απαντάνε. Ο Δήμος είναι άφαντος, η περιφέρεια είναι τον μπαλάκι στο Δήμο. Το λιμενικό θυμήθηκε την 3η μέρα μετά από πολλή πίεση από εμάς να σπάσει το τείχος. Αν το είχε σπάσει από την 1η μέρα, δεν θα ήμασταν έτσι. Μάλιστα. Η κυρία Γιόλδας, η Γιάννη, να σου πω ότι είναι τηλεθεάτρια της εκπομπής μας. Έστειλε τα μήνυματα, τα βίντεο αυτά που βλέπεις και το τηλέφωνό της στο mail της εκπομπής μας. Κάντε και εσείς το ίδιο ό,τι χρειάζεστε. Είστε οι ρεπόρτερ μας, είστε τα μάτια μας. Τα δείχνουμε όλα εδώ. Ευχαριστούμε, κυρία Γιόλδα. Θα ήθελα να εσάς στα κανάλια για να ακουστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, υπομονή και κουράγιο να έχετε. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, πάρθηκε και άλλη απόφαση να μεταφερθεί το κέντρο επιχειρήσεων από εδώ και θα πάει στη Λάρισα, στην περιφέρεια. Και από εκεί θα γίνει όλο πια ο συντονισμός των επιχειρήσεων. Ναι. Και επειδή είχαμε και τις εικόνες από Παλαμά, μεταμόρφωση και λέγαμε πώς θα πάει ο στρατός να τους απεγκλωβίσει, να μπουν μέσα με όποιο τρόπο, με οχήματα, με λέμβους κτλ. Αναλαμβάνει όλη την επιχείρηση ο αρχηγός της πρώτης στρατιάς. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, έτσι. Καταλαβαίνεις μόνο αυτοί μπορούν τώρα, μην γελιόμαστε. Δεν υπάρχει άλλος. Κάποια άλλη οργανωμένη δομή που να μπορέσει να αναλάβει αυτό το έργο δεν υπάρχει. Λοιπόν, επισήμως τα ελικόπτερα θα πετάξουν μόλις μπορέσουν. Σπέβδουν εκεί στην περιοχή του Παλαμά και μας στέλνετε πολλά μηνύματα ότι δεν είναι μόνο Παλαμά στην Καρδίτσα, ότι όλα τα Τρίκαλα έχουν φοβερές ζημιές. Η Λάρισα έχει φοβερές ζημιές. Ο Βόλος έχει φοβερές ζημιές. Τα καταγράφουμε τα μηνύματα. Επικεντρώνουμε εκεί γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν,